Η άλλοτε θανάσιμη νόσος του καρκίνου μαστού, σήμερα πλέον έχει μετατραπεί σε μια υπόθεση ρουτίνας για την ασθενή. Ωστόσο, παρά τα υψηλά ποσοστά αποτελεσματικής αντιμετώπισης, το πρόβλημα για την ασθενή, εκτός από ζήτημα επιβίωσης, είναι και θέμα ψυχολογίας. Κάτι που στην περίπτωση των καρκινοπαθών είναι σχεδόν εισάξιο με την ίδια τη θεραπευτική αγωγή. Η αποκατάσταση του στήθους με πλαστική χειρουργική για μια καρκινοπαθή ασθενή είναι ζήτημα ζωής. Ο φόβος του καρκίνου του μαστού για μια γυναίκα είναι πολύ κοινός, δεδομένου ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μια γυναίκα μπορεί να ασθενήσει από τον καρκίνο του μαστού. Η ψυχολογία όμως και η υγεία είναι παράμετροι οι οποίοι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο ώστε μια γυναίκα ασθενής από καρκίνο του μαστού να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το ζήτημα όμως είναι πολύ πιο έντονο όταν μιλάμε για μια μαστεκτομή. Γιατί εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί στη μαστεκτομή, η οποία όμως παράλληλα είναι και μια τραυματική εμπειρία. Ειδικά όταν δεν γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι εκείνες οι μέθοδοι που θα της επιτρέψουν και να αποκαταστήσει το στήθος με ένα τέτοιο τρόπο ώστε και αισθητικά αλλά και πρακτικά να είναι εισάξιο της αρχικής κατάστασης. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό έχουμε κοντά μας σήμερα μία ειδική χειρουργό η οποία είναι εξειδικευμένη στην ογκολογική χειρουργική και την πλαστική αποκατάσταση μαστού, την κυρία Παρασκευή Λιάκου. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καρκίνος του μαστού, μία άλλοτε ανίατη ασθένεια, όμως και ένας κοινός φόβος για πολλές γυναίκες. Ισχύει. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στο γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και η δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια επίσης στο γυναικείο πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, αν και ως πληροφορία αυτή μας τρομάζει, τα νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί ουσιαστικά βρισκόμαστε στη φάση που πραγματικά μπορούμε να προσφέρουμε ίαση στις γυναίκες που νόσησαν από καρκίνο του μαστού. Έχει σημασία όμως, για να καταλάβουμε τι σημαίνει καρκίνος του μαστού, να δούμε πώς όλη αυτή η ασθένεια εξελίσσεται. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, όταν βλέπουμε και στο βίντεό μας, ότι το στήθος από ένα υγιές στάδιο, ξαφνικά κάτι σημαίνει και έχουμε πλέον μια πλήρη ανατροπή. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η λειτουργία του μαστού είναι ουσιαστικά μια πολύ κοινή εμπειρία σε όλους μας. Έτσι, η παραγωγή του γάλακτος και ο θυλασμός. Ωστόσο, ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι τριπλός, θα έλεγα. Το ένα είναι το λειτουργικό του κομμάτι, αυτό που βλέπουμε και είναι τόσο συγκινητικό ουσιαστικά. Για να αναθρέψουμε ακριβώς και τα παιδιά. Ακριβώς. Σε αυτό στηρίζεται ουσιαστικά η ζωή, έτσι. Ο δεύτερος ρόλος του οργάνου είναι αυτός που εξυπηρετεί την θηλυκότητα, τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Που είναι απόλυτα σημαντικό ουσιαστικά για να συνυπάρξει με το άλλο φύλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η γυναίκα αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Ο τρίτος όμως ρόλος που θα ήθελα εγώ πολύ έντονα να επισημάνω είναι ότι ως όργανο είναι εξωτερικό και συμμετέχει στην εικόνα του σώματος που έχουμε. Οπότε, ό,τι παρέμβαση κάνουμε σε αυτό το όργανο, ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται και στην εικόνα μας. Και από εκεί και πέρα άμεσα και στο ψυχισμό μας, ακριβώς. Είναι με τη λογική που οποιοδήποτε τραύμα στην επιφάνεια του σώματός μας, μας φοβίζει σε σχέση με μια εσωτερική επέμβαση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε, προσπαθώντας να θεραπεύσουμε την κακοήθεια από την οποία ξεκινήσαμε, πρέπει να συνυπολογίζουμε και τους τρεις αυτούς παράγοντες. Να λαμβάνουμε λοιπόν τις παραμέτρους αυτές υπόψη. Ναι. Το ερώτημα όμως το οποίο προκύπτει είναι για τη συχνότητα και τα στατιστικά του καρκίνου του μαστού, όχι μόνο παγκοσμίως. Ας πούμε να δούμε την Αμερική. Εκεί όπου έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και θέλω παρακαλώ να δούμε λιγάκι την καρτούλα αυτή, εκτιμόμενα νέα περιστατικά 246.000, που σημαίνει ότι το 29% των τύπων καρκίνου αφορούν τον καρκίνο μαστού. Στις γυναίκες, ακριβώς. Ένα σχόλιο από αυτού. Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι από τις πιο συχνές κακοήθειες και υπάρχουν καταμετρημένα όλα αυτά. Mm-hmm. Και στην Αμερική, όπου τα δεδομένα είναι πολλές φορές πολύ σωστά ελεγμένα, αλλά και με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουμε αντίστοιχες μετρήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερα από 100 νέα περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού παγκοσμίως. Σε αναγωγή αυτό ελληνική. Σε αναγωγή ελληνική, μας κάνει γύρω στις 5 με 6.000 νέα περιστατικά το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι μεγάλο το ποσοστό, όπως επίσης και οι θάνατοι είναι αρκετοί, ακριβώς γιατί είναι μεγάλη και η έκταση της νόσου. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία θα εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτά τα νούμερα.
Και όχι μόνο αυτό, απλά να μείνουμε λιγάκι στους εκτιμόμενους θανάτους από καρκίνο μαστού, όπου βλέπουμε ότι είναι σχεδόν το 14%, 40.450. Στον πληθυσμό της Αμερικής. Άρα φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να τρομάζει τους ασθενείς, αλλά να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και με γνώση πάνω απ' όλα. Και με γνώση πάνω απ' όλα. Η σωστή πληροφόρηση, νομίζω, είναι ο καλύτερος σύμμαχος της γυναίκας. Η σωστή της ενημέρωση και η κατεύθυνση στο τι πρέπει να κάνει. Έχουμε σαφή εικόνα για το ποια είναι τα αίτια του καρκίνου του μαστού? Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο συχνή ερώτηση που ακούμε εμείς οι χειρουργοί που ασχολούμαστε με τον καρκίνο του μαστού. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς, όσο και αν έχουμε πολλές πληροφορίες και γνώσεις επί του θέματος, τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην καρκινογένεση. Αλλά ουσιαστικά ακριβή αίτια δεν γνωρίζουμε. Να αναφέρω στοιχειωδώς δύο πράγματα. Όταν λέμε καρκίνο, τι εννοούμε? Εννοούμε μία νόσο στην οποία το φυσιολογικό, το υγιές κύτταρο, αποδιοργανώνεται, φεύγει από τη φυσιολογική του λειτουργία, που είναι αυστηρά προγραμματισμένη μέσα στο γενετικό του υλικό και αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα. Άρα, δηλαδή, να το πούμε απλά, ένα κύτταρο επαναστατεί, αλλοιώνεται η μορφή του. Αλλοιώνεται η μορφή του, επαναστατεί. Και λειτουργεί σαν ιός για τα υπόλοιπα. Ακριβώς, και λειτουργεί με τη λογική της ατομικής επέκτασής του σε βάρος των υπόλοιπων. Με αποτέλεσμα να επιβουλεύεται όλο τον οργανισμό. Γι' αυτό και φοβόμαστε τον καρκίνο, γιατί δεν είναι μια νόσος που σταματάει εκεί που γεννήθηκε, παρά επεκτείνεται. Ωραία. Έχουμε λοιπόν βρει παράγοντες που θεωρητικά μπορούν να επιδράσουν σε αυτές τις λειτουργίες του κυττάρου και να το οδηγήσουν σε αυτή την παράλογη συμπεριφορά. Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί? Γενικοί παράγοντες που αφορούν όλες τις κακοήθειες, όχι μόνο τον καρκίνο του μαστού, είναι τα καρκινογόνα του περιβάλλοντος, είναι η ακτινοβολία, είναι το κάπνισμα, είναι το αλκοόλ, είναι παράγοντες δηλαδή που έρχονται και αποδιοργανώνουν το κύτταρο στον πυρήνα του. Μάλιστα. Ωραία. Ειδικά ωστόσο, για τον καρκίνο του μαστού, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένοι παράγοντες που θεωρείται ότι παίζουν ρόλο. Εδώ έχει βρεθεί πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εστρογόνων, των ορμονών του γυναικείου φύλου. Γι' αυτό άλλωστε και ο καρκίνος είναι καρκίνος του γυναικείου φύλου. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά των δύο? Είναι αυτές οι ορμόνες που ενώ μας προσδίδουν αυτή την εμφάνιση, ταυτόχρονα λειτουργούν και ενδεχομένως καρκινογενετικά. Χαίρομαι που κάνατε αυτή τη διάκριση, γιατί πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει και ο καρκίνος μαστού για τους άνδρες. Ισχύει. Σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Ακριβώς. Σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό και συνήθως όταν κάνουμε διάγνωση καρκίνου μαστού στον άνδρα, θα πρέπει να βρούμε στο ιστορικό του ενδεχομένως παράγοντες που επέδρασαν με τη μορφή των εστρογόνων και οδήγησαν σε αυτή την καρκινογένεση. Ενδεχομένως μια ανομαλία ίσως στο γενετικό κώδικα. Ναι. Πρωτού προχωρήσουμε στα αίτια καρκινογένεσης, παρακαλώ λίγο να δούμε μια διαφάνεια η οποία μας δείχνει τη συχνότητα του καρκίνου του μαστού σε σχέση λοιπόν με τις ηλικίες. Και στους παράγοντες αυτούς βλέπουμε ότι η ηλικία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Ακριβώς. Να το αναλύσουμε λίγα. Ακριβώς. Γιατί λέμε για διάφορους παράγοντες που επιδρούν στο περιβάλλον, από το περιβάλλον πάνω μας, αλλά ουσιαστικά αυτοί οι παράγοντες πρέπει να δράσουν κάποια χρόνια για να δώσουν αποτέλεσμα. Οπότε, μια γυναίκα στη δεκαετία των 20-30 ετών έχει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, παρά ότι μπορεί να δέχεται την επίδραση αυτών των παραγόντων. Έχουν αλλάξει λίγο όμως τα δεδομένα, γιατί ακούμε πλέον πολλά περιστατικά νεαρών ανθρώπων, οι οποίοι ξαφνικά στα 20, στα 21 τους, στα 17 τους ίσως. Ξέρετε, υπάρχει ακριβώς. Επειδή υπάρχει αυτή η πληροφόρηση και είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα, χτυπάνε άσχημα αυτά τα περιστατικά. Και τους δίνουμε σημασία και προσοχή. Παρ' όλα αυτά είναι μεμονωμένα. Ακριβώς. Γιατί αν δείτε, ακριβώς αυτό δείχνει αυτή η διαφάνεια. Μία στις 1500 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού στη δεκαετία 20-30. Δεν είναι ανύπαρκτο το ποσοστό, είναι όμως πολύ μικρό. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι στην δεκαετία των 50-60 είναι μία στις 40 γυναίκες. Βλέπετε τι μεγάλη διαφορά υπάρχει. Απόκληση πολύ μεγάλη. Ναι. Βέβαια. Οπότε από εκεί και μετά είναι η περίοδος που όποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που έχουν επιδράσει στη συγκεκριμένη γυναίκα έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια επίδρασης πάνω της και θα την οδηγήσουν σε αυτή την ηλικία σε καρκινογένεση. Οι συνηθέστερες ηλικίες είναι μετά τα 50. Μέχρι με οδηγείτε τώρα σε ένα ερώτημα το οποίο μου το έχουν μεταφέρει και άνθρωποι του περιβάλλοντος. Δηλαδή, λένε ότι κάποιος παρουσιάζει καρκίνο του μαστού και αν είναι σε προχωρημένη ηλικία, ίσως δεν πρέπει να ενισχύει τόσο πολύ όσο όταν είναι νεότερος, επειδή ακριβώς τα κύτταρα αναπαράγονται πιο γρήγορα. Μύθος ή αλήθεια λοιπόν? Εσείς με ρωτάτε δηλαδή για την πρόγνωση, δηλαδή πώς θα προχωρήσει η νόσος σε ένα ηλικιωμένο άτομο σε σχέση με ένα νεαρό.
ουσιαστικά σε ένα μεγαλύτερο, σε ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούμε ότι το προσδόκιμο είναι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Οπότε οι τρόποι που παρεμβαίνουμε είναι τέτοιοι ώστε να μην κάνουν ζημιά αντί να προσφέρουν στο υπόλοιπο όφελος. Σώμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Στις okay. νεότερες γυναίκες, ακριβώς επειδή έχουν ένα μεγάλο προσδόκιμο ηλικίας, ζωής, συγγνώμη, έχουν ναι. μεγάλο προσδόκιμο ζωής, προσπαθούμε να κάνουμε πιο επιθετικές θεραπείες. Ωστόσο, υπάρχουν γυναίκες και στο ένα φάσμα, και στο ηλικιακό φάσμα και στο άλλο, που ναι. μπορούν να διαγνωστούν είτε με μια πολύ επιθετική κακοήθεια, είτε με μια πολύ ήπια συμπεριφορά. Κακοήθεια. Άρα δεν είναι ένας δεν είναι, δηλαδή, νόμος ακριβώς. που ισχύει Όχι, για όλους. Δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε να συναντήσουμε και ήπιους καρκίνους, να το πω απλά, σε νέες γυναίκες, όπως και επιθετικούς σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά ο τρόπος που θα τους διαχειριστούμε είναι διαφορετικός, γιατί ακριβώς έχουμε διαφορετικό στόχο. Θα σε μια δούμε, νέα λοιπόν. γυναίκα έχουμε το στόχο ότι να της εξασφαλίσουμε όσο περισσότερο ακριβώς. και η ποιοτική ζωή. Ακριβώς. Αυτό είναι το διακήρυγμα. Στην μεγαλύτερη γυναίκα θέλουμε να την προστατεύσουμε από τις έντονες παρεμβάσεις που κάνουμε για να μην τις καταστρέψουμε ό,τι προσδόκιμο και έχει, προσπαθώντας να τη θεραπεύσουμε. Mm-hmm. Μένουμε λοιπόν στη διαφάνεια αυτή και βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου του μαστού που παρατηρείται σε ηλικίες είναι κυρίως στα 50, στη δεκαετία των 50. Ακριβώς. Μετά τα 50 αρχίζει αυτή η μεγάλη αλλαγή στην αναλογία. Βλέπετε ότι είναι μία στις 40 και μετά γίνεται μία στις 30, στα 60. Αυτό μία στις 30 γυναίκες 60 ετών. Με κλιμακτήριο ίσως, με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό εξηγείται από ναι. το ότι τα εστρογόνα που είπαμε, όπως ναι. και όλοι οι άλλοι καρκινογόνοι παράγοντες, έχουν επιδράσει αρκετά χρόνια, χρειάζονται αρκετά χρόνια αρκετοί παράγοντες για να δράσουν, ώστε να οδηγήσουν στην καρκινογένεια. Μάλιστα. Στη δεξιά στήλη βλέπουμε εδώ ότι τα νούμερα αυτά, τα ποσοστά, μεταφράζονται συγκεκριμένα σε αριθμούς, δηλαδή σε περιπτώσεις κρουσμάτων τέτοιες. Για καρκίνο του μαστού και βλέπουμε τελικά ότι είναι μία στις 8 γυναίκες. Μία στις 8, ναι. 70 ετών. Πολύ σημαντικό. Μία γυναίκα, ακριβώς, όταν φτάσει στα 70 της, μία 70χρονη, εάν δεν έχει νοσήσει, μία στις 25 γυναίκες 70 ετών θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Αλλά αυτό το μία στις 8 δεν ισχύει για τη γυναίκα των 30 ετών. Mm-hmm. Καταλάβατε, είναι το πολύ λέμε μικρότερο το ώστε ακριβώς κάθε γυναίκα να μπορεί να συλλάβει τι κίνδυνο έχει ανάλογα με την ηλικιακή φάση που βρίσκεται. Και φυσικά και τους άλλους υπόλοιπους παράγοντες που είπαμε. Και το 12,4% το οποίο βλέπουμε στη μεσαία στήλη στο κέντρο είναι ουσιαστικά η πιθανότητα είναι 100. Μιας είναι γυναίκας αναγωγή στα 100 να νοσήσει. Άτομα αυτή. Είναι η αναγωγή στα 100 άτομα. Μάλιστα. 70 ετών. Από τα 100 άτομα 70 ετών, τα 12 θα νοσήσουν. Κληρονομικότητα. Ακούγονται πολλά πράγματα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ή δεν διαδραματίζει στην εμφάνιση ενός καρκίνου του μαστού. Ουσιαστικά, αν επανέλθουμε στο θέμα που είπα πριν, στη λειτουργία του κυττάρου ναι. και στο πώς αυτό αποδιοργανώνεται, θα καταλήξουμε στο ότι όλο αυτό συμβαίνει στα γονίδια του. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τι ρόλο παίζουν τα γονίδια. Και η κληρονομικότητα ακριβώς, ναι, ο γενετικός κώδικας. Προσπαθώ κώδικας. Να διακρίνω ναι. λίγο την έννοια αυτή της κληρονομικότητας, διότι ένα υγιές άτομο, δεχόμενο εξωτερικούς παράγοντες στη ζωή του, ναι. μπορεί τα γονίδια του αυτά να νοσήσουν, τα υγιή γονίδια με τα οποία γεννήθηκε, να νοσήσουν και να το οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο παράγοντας περιβάλλοντος. Έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί με πρόβλημα στο γονίδιο. Σε κάποια γονίδια και αυτά είναι που θα νοσήσουν λόγω κληρονομικότητας, όπως λέμε. Σε συνδυασμό και με τους εξωπαραγωγικούς. Βεβαίως. Πολύ σωστό ναι. αυτό ακριβώς. Δηλαδή και εκεί φαίνεται πότε θα νοσήσει το κάθε άτομο, σε ποια ηλικία θα εκδηλωθεί η νόσος. Ωστόσο, τα άτομα αυτά έχουν γεννηθεί mm-hmm. με βλάβη στο γονίδιό τους. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί λέμε γενικώς ότι τα γονίδια παίζουν ρόλο και σε κάθε περίπτωση παίζουν ρόλο. Αλλά στην πρώτη περίπτωση έχουμε υγιή και εξωτερικά παράγοντες. Τα οδηγούν σε βλάβη, ενώ στα άτομα που υπάρχει κληρονομικότητα, τα γονίδια αυτά έχουν ήδη νοσούν από τη στιγμή της γέννησης του ατόμου. Υπάρχει μια τάση λοιπόν ακριβώς. να εκφράσουν, έχουν, να εκδηλώσουν έχουν λοιπόν κληρονομήσει από τους γονείς τους, mm-hmm. από τους προγόνους τους, μια μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο. Βλέπουμε και εδώ την έλικα συγκεκριμένα του DNA, πώς διαμορφώνεται, πώς αλλάζει ακριβώς ένα εδώ, γονίδιο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται, τα κόκκινα σημεία είναι τα σημεία που έχει προκύψει η μετάλλαξη. Και δίπλα φαίνονται αυτά τα μόρια, τα πολύ ωραία και που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, το 1993-1994 ήταν το πρώτο που καταγράφηκε, τα οποία πάνε να επιδιορθώσουν αυτή τη βλάβη.
Όταν όμως αυτά έχουν τα ίδια πρόβλημα, τότε έχουμε. Δεν μπορούν να επισκευάσουν. Ακριβώς. Δεν μπορούν να προστατεύσουν το κύτταρο και το κύτταρο αυτό γίνεται καρκινικό. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Άρα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα φάρμακο το οποίο φάρμακο ήδη είναι χαλασμένο εξ αρχής. Ακριβώς. Να το πούμε απλά. Και, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτά τα γονίδια δεν είναι τόσο συχνά. Οι περισσότεροι καρκίνοι είναι η πρώτη κατηγορία που είπαμε, των εξωγενών παραγόντων που επιδρούν στα γονίδιά μας. Οι καρκίνοι που οφείλονται σε τέτοιου τύπου βλάβες γονιδίων αποτελούν το 10% του συνόλου των καρκίνων. Mm. Και αυτά τα γνωστά γονίδια που έχουν προβληματίσει και έχουν γίνει διάσημα, τα BRCA1 και 2, αφορούν το 3% του πληθυσμού. Μικρά ποσοστά λοιπόν για την κληρονομικότητα. Ισχύει. Και βεβαίως ρωτάει κανείς, εγώ γιατρέ πρόσεχα τα πάντα, τη διατροφή μου, δεν έκανα καταχρήσεις, γιατί σε μένα? Αυτό είναι η πιο κοινή ερώτηση που δεχόμαστε, μα γιατί συνέβη σε μένα αυτό? Η απάντηση είναι αυτή που είπαμε, ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην καρκινογένεση και τους οποίους εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να τους γνωρίζουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρόληψη. Mm-hmm. Πρόληψη λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε και όταν μιλάμε για πρόληψη, τι ακριβώς εννοούμε, γιατί οι γυναίκες επίσης έχουν άλλες φορές την τάση να ψάχνονται με μία μαστογραφία, άλλες φορές τους λένε οι γιατροί κάντε έναν υπέρηχο. Τι ακριβώς συμβαίνει στην πρόληψη λοιπόν, ποιο είναι το σωστό? Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η λογική της πρόληψης με την έννοια του να προσέχουμε, να αποφεύγουμε τους παράγοντες που μέχρι τώρα θεωρούμε ότι μπορεί να μας αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκινογένεση. Ωραία. Οπότε, καλό είναι να διατηρούμε ένα σωστό σωματικό βάρος, να αποφεύγουμε την επίδραση παραγόντων όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή η ακτινοβολία και να αποφεύγουμε και τη λήψη ορμονών, εξωγενών ορμονικών σκευασμάτων. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει και που περνάνε το χέρι κάθε γυναίκας να τα κάνει και να ασκείται. Είπατε προηγουμένως, σας διακόπτω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ορισμένοι γιατροί συστήνουν στις γυναίκες να χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, τα χάπια, τα αντισυλληπτικά, λέγοντας ότι αυτά μπορεί να βοηθήσουν στη μη εκδήλωση καρκίνου. Του μαστού. Εννοείται. Και του μαστού. Βεβαίως. Τα αντισυλληπτικά, η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων σχετίζεται με αύξηση της πιθανότητας για καρκίνο του μαστού όταν γίνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άνω των 5 ετών και είναι πρόσφατη αυτή η χρήση. Ωραία, δηλαδή μια γυναίκα που παίρνει την τελευταία δεκαετία συνεχώς αντισυλληπτικά, θεωρητικά έχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με μια συνομήλικη της που δεν παίρνει αντισυλληπτικά. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος εξαφανίζεται όταν σταματήσει να τα λαμβάνει. Αυτή, ναι, ναι. Τα ορμονικά σκευάσματα που έχουν σχετιστεί με αύξηση του κινδύνου είναι οι θεραπείες υποκατάστασης που δόθηκαν για πολλά χρόνια, κυρίως στις ΗΠΑ, μετά την ημινόπαυση, την πρώιμη ημινόπαυση. Που είναι θεραπείες υποκατάστασης. Αυτές έχουν σχετιστεί και καλό είναι αυτές να δίνονται με πολύ πολύ φιδό και προσοχή ανάλογα και με το ιστορικό της γυναίκας. Πρόληψη λοιπόν. Μαστογραφία, υπέρηχος, αυτοεξέταση. Για να τα δούμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Είπαμε το πρώτο κομμάτι είναι οι γενικοί παράγοντες κινδύνου και το επόμενο είναι να πάμε στη λεγόμενη δευτερογενή, όπως λέγεται, πρόληψη, που τι είναι, η προσπάθεια να ανιχνεύσω πρώιμα την νόσο. Η προηγούμενη είναι να την αποφύγω, αυτή είναι οι παράγοντες να την ανιχνεύσω πρώιμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να την ανιχνεύσουμε πρώιμα την νόσο? Αυτό έχει αποδειχθεί μάλλον σε μελέτες ότι γίνεται με τη μαστογραφία. Η μαστογραφία αποδεδειγμένα σώζει, βελτιώνει την επιβίωση των γυναικών που νοσούν από καρκίνο κατά 20%. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που το συζητάμε χωρίς στοιχεία. Από εκεί και πέρα, αυτό πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση. Ουσιαστικά. Ψηλάφιση, άλλα συμπτώματα ενδεχομένως. Ακριβώς και επιπλέον λήψη του ιστορικού, συγκέντρωση αυτών των παραγόντων με αποτέλεσμα, μάλλον με στόχο κάθε γυναίκα να ξέρει τον ατομικό της κίνδυνο να νοσήσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να μπει σε ένα πρόγραμμα σωστού προληπτικού ελέγχου με μαστογραφία και ενδεχομένως και άλλες εξετάσεις. Οι άλλες εξετάσεις, όπως το υπερηχογράφημα ή η μαγνητική, είναι συμπληρωματικές της μαστογραφίας. Δεν μπορούμε δυστυχώς να την παρακάμψουμε τη μαστογραφία. Είναι επώδυνη κιόλας. Είναι ελαφρώς, μην τρομάζουν ως γυναίκες. Δεν έχουν κάνει, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς δεν είναι η τέλεια εξέταση, αλλά είναι αυτή που στην παρούσα φάση έχουμε και που αποδεδειγμένα σώζει ζωές. Όταν λέμε για υπερηχογράφημα το οποίο ακολουθεί μια μαστογραφία, σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό, δηλαδή τι προσπαθούμε να δούμε περισσότερο? Δεν μπορεί κάποιος να κάνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο? Όταν κάνουμε προσυμπτωματικό, όπως λέμε, έλεγχο, δηλαδή μια γυναίκα είναι υγιής, δεν έχει κάποιο σύμπτωμα, δεν την προβληματίζει κάτι και δεν έχει και ισχυρό κληρονομικό ιστορικό.
τότε πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχό της με τη μαστογραφία της, ώστε να εκτιμήσουμε την πυκνότητα των μαστών της. Η πυκνότητα του μαστού είναι ένα βασικό στοιχείο πλέον, γιατί θεωρείται ότι και αυτό παίζει ρόλο στην καρκινογένεση, και ανάλογα με αυτό θα συμπληρώσουμε με ένα υπερηχογράφημα. Σε πολύ πυκνούς μαστούς η μαστογραφία μειώνεται ως προς τη δυνατότητα, μάλλον χάνει ελαφρώς τη δυνατότητά της να ανιχνεύσει ένα πρώιμο καρκίνο. Οπότε στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να πρέπει να συμπληρώσουμε με ένα υπερηχογράφημα. Διαφορετικά, το υπερηχογράφημα έχει θέση, σαφέστατα, στις περιπτώσεις συμπτωμάτων μιας γυναίκας. Αν βρεθεί κάτι, λοιπόν. Κάτι. Βεβαίως. Εκεί δεν θα παρακάμψουμε τη μαστογραφία, αλλά είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε και υπερηχογράφημα. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι έχει βρεθεί κάποιο έβριμα, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σε ένα μαστό. Τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια γενικώς γίνεται μια προσπάθεια όλα να μπουν σε μια κωδικοποίηση, ώστε να μπορούμε οι γιατροί που ασχολούμαστε με τον καρκίνο του μαστού να συνεννοούμαστε. Ένα πρωτόκολλο, λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό αφορά και τις απεικονίσεις. Δηλαδή τη μαστογραφία και μετά ακολούθησε και στον υπέρηχο και στην μαγνητική. Ουσιαστικά, λοιπόν, όταν έχουμε κάποια ευρήματα, θα πρέπει να τους βάζουμε μια βαθμολογία. Ναι. Και να λέμε, αυτό το εύρημα έχει πιθανότητα να κρύβει καρκίνο, πόσο? 0. Το 0 κατατάσσει την εξέταση στα αρνητικά αποτελέσματα. Τι πιθανότητα έχει όμως ένα εύρημα να κρύβει κακοήθεια? Τότε στην περίπτωση αυτή θα βάλουμε διαβαθμίσεις. Μέχρι στιγμής αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αν λοιπόν η πιθανότητα αυτή είναι μεγάλη και την εκτιμούμε πάνω από το 2%, από 2 και 90%, τότε λέμε ότι έχουμε ένα ύποπτο εύρημα. Η υποψήφια γυναίκα ασθενής, θα το πω έτσι όμως, όταν λοιπόν έχει βρεθεί κάτι, θα θέλει σίγουρα απαντήσεις και θα θέλει απαντήσεις οι οποίες θα είναι ακριβείας. Ακριβώς. Οπότε στην λοιπόν, περίπτωση αυτή. Ακριβώς. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή που με βαθμονόμηση και με αυτό που βλέπουμε, εκτιμούμε ότι το εύρημά μας είναι ύποπτο, πρέπει να προχωρήσουμε σε βιοψία. Η ελληνική λέξη, βίος και όψη. Τι δηλαδή? Να πάρουμε κύτταρα από τη βλάβη, να τα βάλουμε στο μικροσκόπιο και να δούμε τι είναι αυτά τα κύτταρα αυτή τη βλάβη που βλέπουμε. Πώς μπορεί να γίνει η βιοψία? Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές? Η βιοψία στο μαστό τα παλιότερα χρόνια γινόταν κατά κύριο λόγο χειρουργικά. Αυτό πλέον προσπαθούμε να το μειώσουμε. Θέλουμε οι περισσότερες διαγνώσεις μας να γίνονται με ελάχιστα επεμβατικούς τρόπους, όπως λέμε. Οπότε έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές διαδερμικής βιοψίας, που ουσιαστικά τι είναι? Διά του δέρματος η τοποθέτηση μιας βελόνας με την οποία παίρνουμε υλικό, το οποίο στέλνουμε στον αντίστοιχο γιατρό εργαστηρίου, είτε κυταρολόγο είτε παθογνωτόμο, να μας πει τι είναι αυτή η βλάβη που βλέπουμε. Τα πλεονεκτήματα τα βλέπουμε τώρα στην κάρτα για την διαδερμική βιοψία καρκίνου. Ελάχιστα επεμβατική, τοπική αναισθησία, λεπτή βελόνα, δείγμα από τη βλάβη απευθείας. Ακριβώς. Αυτό σε ό,τι αφορά τη διαδερμική. Τώρα, είπατε όμως προηγουμένως και για μια χειρουργική βιοψία. Εκεί λοιπόν, ποια είναι η διαφοροποίησή της? Όπως... Εδώ βλέπουμε παράλληλα, να το πούμε και έτσι. Εδώ βλέπουμε μία βλάβη στο μαστό. Εμείς δεν ξέρουμε από πριν τι είναι αυτή η βλάβη, αν είναι καρκίνος ή όχι. Οπότε, υπάρχει ένα ύποπτο λοιπόν έβριμα, όπως το χαρακτηρίζετε εσείς. Έχουμε λοιπόν ένα ύποπτο έβριμα στην απεικόνισή μας και εδώ τοποθετούμε μία βελόνα μέσα σε αυτό. Εδώ η κατεύθυνση γίνεται με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος και παίρνουμε υλικό, κύτταρα είτε και τμήμα από τη βλάβη και τη στέλνουμε για βιοψία. Εδώ κάνουμε το ίδιο στερεοτακτικά με τη βοήθεια μαστογραφίας. Γιατί μπορεί το εύρημά μας να είναι στη μαστογραφία, να μην φαίνεται στον υπέρηχο. Τότε τι θα κάνουμε, στην περίπτωση που βλέπουμε μόνο στη μαστογραφία πρόβλημα? Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος μας δείχνει ακριβώς που μπορεί να γίνει βιοψία. Ακριβώς. Δεν πάμε στη τυφλά. Εννοείται ότι δεν πάμε στα τυφλά, γιατί αυτό που επιδιώκουμε με τη διαδερμική βιοψία είναι μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, με βεβαιότητα αυτό είναι κακοήθεια, όπως και με βεβαιότητα αυτό είναι καλοήθεια. Στην πρώτη περίπτωση πάμε να θεραπεύσουμε, στη δεύτερη περίπτωση κάνουμε το σταυρό μας και είμαστε ευτυχείς. Εσείς πώς επιλέγετε ποια βιοψία πρέπει να γίνει σε ποια ασθενή? Η βασική αρχή είναι ότι θέλουμε να κάνουμε διαδερμικές βιοψίες. Δηλαδή η βιοψία μας πρέπει να γίνεται με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο. Είδαμε τα πλεονεκτήματα. Η γυναίκα το κάνει την ίδια στιγμή και φεύγει και παίρνουμε γρήγορα ένα αποτέλεσμα. Σε ένα όμως μικρό ποσοστό δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε σωστά τη βλάβη. Μπορεί η βλάβη να είναι τέτοιου τύπου που ενώ μπαίνει η βελόνα μέσα να μην μπορούμε να πάρουμε υλικό. Εν ολίγης μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε χειρουργική επέμβαση για να προσεγγίσουμε τη βλάβη. Να δούμε λιγάκι ακριβώς και πώς γίνεται αυτή ακριβώς. Η επέμβαση. Υπάρχει, για λοιπόν, να κατανοήσουμε η βιοψία, η ανοιχτή, η χειρουργική.
Γίνεται ουσιαστικά είναι μια απλή, τομή. Με μια απλή τομή, πάμε και παίρνουμε απευθείας και μόνο τη βλάβη. Εάν η βλάβη αυτή δεν είναι εύκολα ψηλαφυτή, τότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσουμε και ένα σειρμάτινο οδηγό πριν στη βλάβη, ώστε να πάμε πολύ στοχευμένα και να βγάλουμε μόνο αυτή. Τη στιγμή που γίνεται η βιοψία, η χειρουργική, παρεμβαίνετε και να τοποθεραπευτικά την ίδια στιγμή ή όχι? Θεωρητικά η βιοψία γίνεται για διάγνωση. Αποκλειστικά. Θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι μερικά μυστικά δικά μας. Τα λίγο τέτοιο. Ακριβώς. Μπορεί να κρίνεις, μπορεί να έχεις βαθμό υποψίας εκείνη τη στιγμή και να αποφασίσεις να κάνεις και κάτι πιο. Αλλά η ουσία είναι ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ενημερωμένη πλήρως για το τι θεραπεία θα κάνει εάν χρειαστεί. Οπότε κάνουμε τη χειρουργική μας βιοψία, παίρνουμε το τεμαχίδιο αυτό το συγκεκριμένο και με το αποτέλεσμα συζητάμε με τη γυναίκα τις επιλογές της. Ας πάμε λοιπόν στην υπόθεση εργασίας ότι έχει βρεθεί όντως ένας καρκινικός όγκος στο μαστό μιας γυναίκας. Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές που μπορεί να έχει πλέον? Εάν πάρουμε μια τέτοια διάγνωση, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίγο δύσκολα. Πιο πολύπλοκα. Λίγο δύσκολα, γιατί καταρχάς γίνονται δύσκολα ακριβώς γιατί συναισθηματικά η γυναίκα εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα. Οι γυναίκες, εδώ θέλω να επισημάνω ότι όταν νοσούν, και από το μαστό μπορώ να πω περισσότερο, συγκλονίζονται γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθουν ότι διακυβεύεται και όλη η οικογένεια γύρω τους. Οπότε δεν σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, δεν σκέφτονται την εμφάνισή τους, σκέφτονται και πολλά άλλα άτομα. Και είναι πολύ δύσκολη στιγμή η ανακοίνωση μιας κακοήθειας. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται και πολύ πολύ σοβαρή προσέγγιση σε αυτή την κατάσταση. Και η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μια πολύ σωστή σταδιοποίηση, που λέει τι, πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς την έκταση της νόσου σε αυτή τη γυναίκα. Είναι μόνο στο μαστό της, έχει πάει στους λιμφαδένες της, έχει μετακινηθεί αλλού, γιατί βρισκόμαστε στην αρχή ενός ταξιδιού ουσιαστικά. Ναι. Πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε την έκτασή της. Το επόμενο που πρέπει να εκτιμήσουμε, και εδώ παίζουν ρόλο οι βιοψίες που αναφέραμε, είναι η μορφή αυτών των καρκινικών κυττάρων. Είμαστε εμείς, η χειρουργοί ας πούμε αυτής της εποχής, αυτής που ζούμε, έχουμε την πολυτέλεια να παίρνουμε πληροφορίες για τις κακοήθειες που οι παλιότεροι χειρουργοί δεν τις είχαν και δεν μπορούσαν να κάνουν πολλές επιλογές. Εμείς παίρνουμε λοιπόν τέτοιες πληροφορίες για να εκτιμήσουμε πόσο επιθετική είναι η νόσος. Ξέρετε, είναι κάτι που δεν αναφέραμε νωρίτερα. Η νόσος, λέμε, ο καρκίνος του μαστού, είναι πολύ ετερογενής νόσος. Δηλαδή, μπορεί να έχει και πολύ πολύ καλή συμπεριφορά και να μην κινδυνεύσει ποτέ η γυναίκα ουσιαστικά από αυτή την κακοήθεια. Γι' αυτό και έχουμε τόσες γυναίκες που έχουν περάσει αυτό το πρόβλημα και ζουν και είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά υπάρχουν και κακοήθειες που είναι τρομερά επιθετικές και που μπορεί να οδηγήσουν πολύ γρήγορα μια γυναίκα στο θάνατο. Αυτό παλιότερα δεν το γνωρίζαμε, πώς μάλλον γινόταν αυτή η διάκριση. Πώς εξελιχθεί. Ακριβώς. Και είχαμε μία θεραπεία για όλες. Τώρα έχουμε τη λογική του ότι ανάλογα με τη μορφή και την έκταση σχεδιάζουμε και τη σωστή θεραπεία. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πλέον υπάρχει η λεγόμενη ομάδα των ογκολόγων που ασχολούνται. Το συμβούλιο. Θεωρώ, και θα το πω έτσι τελείως εγωιστικά αυτό, ότι οι χειρουργοί είναι αυτοί που ενορχιστρώνουν τη δουλειά αυτής της ομάδας. Αλλά εννοείται ότι οι απόλυτοι συνεργάτες είναι ο ογκολόγος, ο ακτινοθεραπευτής, δηλαδή οι συναφείς ειδικότητες που θα συμμετάσχουν στην θεραπεία αυτής της γυναίκας. Θεραπευτικές λοιπόν επιλογές. Το ερώτημα είναι όμως πώς οι εξελίξεις πλέον στην ιατρική και στην τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Την προηγούμενη 20ετία η μεγάλη ανατροπή και ανακάλυψη στην δική μας τη χειρουργική πρακτική ήταν η δυνατότητα να μην υποβάλουμε όλες τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε λεμφαδενικό καθαρισμό, όπως λέμε, μασχάλης. Δηλαδή το να αφαιρούμε όλους τους λεμφαδένες της μασχάλης. Το βλέπουμε και εδώ. Ακριβώς, αυτό ήταν μια μεγάλη τομή, ένα μεγάλο χειρουργείο. Ακριβώς, ένα μεγάλο χειρουργείο μέσω του οποίου αφαιρούμε όλους τους λεμφαδένες της μασχάλης, που αριθμητικά μπορούν να φτάνουν και τους 40. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει έτσι να θεραπεύσουμε την νόσο. Να αυτό καθαρίσουμε το κάνουμε τα υπολείμματα. Ακριβώς. Και το λένε πολλές φορές οι ασθενείς, γιατί να με καθαρίσεις καλά. Χωρίς να αντιλαμβάνονται πολλές φορές ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτού του καθαρισμού. Και οι συνέπειες, βέβαια. Ακριβώς. Οπότε αυτό ήταν μία. Σε όλες τις ασθενείς κάναμε αυτή την επέμβαση. Μια πάγια τακτική. Ακριβώς. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Έχει αλλάξει λοιπόν ότι θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο πλέον να αφαιρέσουμε όλους τους λεμφαδένες της μασχάλης. Αρκεί να βρούμε έναν λεμφαδένα, ο οποίος θεωρείται ότι φρουρεί τη μασχάλη
και έχουμε αναπτύξει τεχνικές με τις οποίες τον βρίσκουμε αυτό το λεμφαδένα. Θα φανεί σε λίγο, τον χρωματίζουμε και του δίνουμε και ειδικό υλικό. Να και δούμε τον παρακαλώ την επόμενη φωτογραφία. Ακριβώς, τον εντοπίζουμε λοιπόν αυτό το λεμφαδένα. Αυτό να σημειώσουμε για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν ότι είναι μία μασχάλη και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σκουρόχρωμο σημείο. Ακριβώς. Εδώ είναι μία σε μεγέθυνση βέβαια η φωτογραφία. Προφανώς. Για να μπορούμε να δούμε ουσιαστικά η τομή αυτή είναι μόλις 2 εκατοστά. Ναι. Μέσω της οποίας... Σε σύγκριση με 10 εκατοστά. Τεράστια διαφορά. Βέβαια. Και με βάση αυτή λοιπόν την τομή εντοπίζουμε αυτό το λεμφαδένα φρουρό, τον οποίο τον στέλνουμε την ώρα του χειρουργείου για εξέταση και αν μας πούν από το εργαστήριο ότι αυτός ο λεμφαδένας δεν έχει καρκινικά κύτταρα, κλείνουμε τη μασχάλη της γυναίκας και της επιτρέπουμε να μην υποβληθεί στο προηγούμενο χειρουργείο που είδαμε του λεμφαδενικού καθαρισμού. Άρα, περιορισμένη λοιπόν τομή, το οποίο όμως μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε... Τη δυνατότητα να μην έχει τη σημαντική νοσηρότητα που συνεπάγεται ο λεμφαδενικός καθαρισμός η γυναίκα. Δηλαδή την προστατεύουμε από μετεγχειρητικές επιπλοκές, που είναι ένα λεμφίδημα. Φαντάζομαι ότι αρκετές γυναίκες γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, που είναι ένα μεγάλο πρίξιμο ουσιαστικά του χεριού, γιατί καταστρέφουμε όλη την λεμφική ακριβώς οδό, που είναι άλγος, μετεγχειρητικό άλγος, το οποίο δεν περνάει εύκολα, πόνος. Δεν μπορούμε εύκολα, νευροπαθητικό, όπως λέγεται. Και χρόνια, ακριβώς, το οποίο δεν υποχωρεί, γιατί οφείλεται σε καταστροφή αισθητικών νεύρων εκεί, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Επιπλοκές δηλαδή που την ταλαιπωρούν πάρα πολύ τη γυναίκα. Αυτές θέλουμε να τις αποφύγουμε και τις αποφεύγουμε με το λεμφαδένα φρουρό. Αυτό λοιπόν ήταν η μεγάλη επιτυχία προ 20 ετών. Τώρα, οι περισσότερες γυναίκες όταν ακούνε ότι έχουν καρκίνο του μαστού, το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτούν είναι ότι θα χάσω το στήθος μου, μαστεκτομή. Υπάρχουν τεχνικές τέτοιες που να μπορέσει μια γυναίκα να διατηρήσει το μαστό? Αυτό ακριβώς λοιπόν θα ήθελα να πω, ότι η σύγχρονη πλέον προσέγγιση είναι το ελάχιστο επεμβατικό. Η επιθυμία μας είναι πλέον να διατηρούμε τους μαστούς, όχι να τους αφαιρούμε. Δεν θέλουμε τις μαστεκτομές. Αυτό βέβαια γίνεται με βάση κάποιες προϋποθέσεις. Έχουν υπάρξει σειρά μελετών από τη δεκαετία του 70 και μετά, μέχρι το 2000, που έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ογκολογικά σωστό. Και εμείς οφείλουμε ως χειρουργοί να κατευθύνουμε τις γυναίκες και να τις καθησυχάζουμε ότι είναι σωστό να διατηρούν το μαστό τους. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες, παρά το ότι φοβούνται τη μαστεκτομή, φοβούνται και για την υγεία τους. Και λένε πολλές φορές, βγάλ' το καλύτερα παρά να έχω αυτή την αγωνία. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αποδείξει ότι μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε τις λεγόμενες ογκεκτομές. Δηλαδή να διατηρούμε το μαστό αφαιρώντας τμήμα του μόνο και ουσιαστικά το τμήμα που φέρει την κακοήθεια. Με ασφάλεια αυτό, επαναλαμβάνω, λοιπόν, για τη γυναίκα ογκολογική. Η πιο σύγχρονη δε προσέγγιση είναι ότι αυτό, γιατί όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως τεχνική αυτή, έγινε λιγάκι με αδρούς τρόπους. Με τομές μεγάλες πάνω στο μαστό, με μεγάλες εκτομές που οδηγούσαν σε παραμορφώσεις. Δηλαδή, στην προσπάθεια να διατηρήσουμε το μαστό, πολλές φορές αφήναμε ένα παραμορφωμένο μαστό πίσω. Τώρα άλλο αυτό, ένα σοβαρό πρόβλημα για την ψυχολογία της γυναίκας. Σαφέστατα, γιατί ακριβώς, όσο και αν μια γυναίκα μπορεί να συγχωρέσει μια μικρή αλλαγή στο μέγεθος των μαστών της, που είναι πολλές φορές και συνηθισμένο γενές ακριβώς έβριμα, την παραμόρφωση δεν μπορεί να τη συγχωρέσει εύκολα. Το να η θηλή της να στρέφεται και να κοιτάει προς τη μασχάλη, ο μισός μαστός να είναι... Ας το δούμε λοιπόν ακριβώς αποτυπωμένο. Οπότε τώρα έχουμε ένα έβριμα τεχνικές στο ΑΒ, έτσι, το AB. Έχουμε εδώ σωστά μια κακοήθεια στο άνω έσω τεταρτημόριο, όπως λέμε, του μαστού. Αυτό είναι ένα πολύ κακό σημείο για τον χειρουργό, γιατί ακριβώς αφορά τον ντεκολτέ της γυναίκας. Πολύ ψηλά φαίνεται. Ακριβώς, δεν μπορεί εύκολα να κρύψει εκεί μια τομή. Παλιά κάναμε πολύ ωραίες τομές πάνω από εκείνο το σημείο. Τώρα αυτό τι τώρα γίνεται? Δεν γίνεται. Γίνεται με περιθυλές τις περισσότερες φορές τομές, δηλαδή κρύβουμε τις τομές μας. Γύρω από τη θηλή. Ακριβώς. Ναι. Ανάλογα με την περιοχή όμως της βλάβης, αυτό μας δείχνει το βίντεο, ότι ανάλογα με την περιοχή μπορούμε να κρύψουμε την τομή μας και σε διαφορετικά σημεία. Η θηλή είναι ένα σημείο από το οποίο έχουμε πρόσβαση σε όλο κεντρικά το μαστό. Και σε όλο το μαστό και σε όλες τις περιοχές. Ωστόσο, μπορεί να έχουμε μια κακοήθεια στο κάτω τμήμα του μαστού, οπότε εκεί μπορούμε να το κρύψουμε στην κάτω πτυχή του μαστού ή πολύ κοντά προς τη μασχάλη. Οπότε εκεί που θα κάνουμε τη βιοψία του λεμφαδένα μας του φρουρού, μπορούμε από την ίδια τομή να πάμε να αφαιρέσουμε και μια κακοήθεια που είναι κοντά στη μασχάλη. Αυτές λοιπόν είναι οι ογκεκτομές που πλέον λέγονται ογκοπλαστικές, γιατί εκεί τι κάνουμε, συνυπολογίζουμε και τη μορφή
Πάντα. Δεν πάμε μόνο ογκολογικά, συνυπολογίζουμε και ότι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας έναν μαστό όπως ήταν πριν. Ένα αισθητικό αποτέλεσμα και παράλληλα λειτουργικό όμως και υγιές. Ακριβώς. Άρα, το ερώτημα όμως είναι σε ποια στάδια της νόσου αυτής πρέπει να γίνεται μια τέτοια πολύ σωστά. Ογκεκτομή. Ακριβώς. Οι ογκεκτομές λοιπόν στην αρχή, πώς να το πω, ελέγχθηκαν ότι είναι ασφαλείς και εφαρμόστηκαν σε καρκινώματα που είναι, σε καρκίνους που είναι κάτω των 2-3 εκατοστών. Ξέρετε όμως, περιορισμένο λοιπόν. Ακριβώς. Ξέρετε όμως, ναι, ακριβώς επειδή όλα προχωράνε και η χειρουργική και αυτή πρέπει να είναι συνεχώς προσαρμοσμένη, προσπαθήσαμε να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές και σε μεγαλύτερους καρκίνους. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που ο καρκίνος είναι αρκετά μεγάλος και καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του μαστού, εκεί μια ογκεκτομή είναι λίγο, φαντάζει λίγο αδύνατη, διότι αν αφαιρέσεις όλο τον καρκίνο, το τμήμα του μαστού ακριβώς που θα μείνει πίσω είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε αρχίσαμε να ψάχνουμε και βρέθηκαν τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε ανακατασκευή του μαστού. Δηλαδή να συγχωρείται μέχρι και το 50% της αφαίρεσης του αδένα. Ναι, ναι, ναι. Με ειδικές όμως πλαστικές τεχνικές. Εκεί χρησιμοποιούμε δηλαδή τεχνικές από την πλαστική χειρουργική. Ωραία. Και επίσης εδώ έχουμε βοηθούς πολλές φορές τους ογκολόγους που τι μπορούν να κάνουν, να κάνουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία όπως λέμε, να δώσουν δηλαδή φάρμακα πριν το χειρουργείο και να μικρύνουν την κακοήθεια, να συρρυκνώσουν λοιπόν, την κακοήθεια ακριβώς, οπότε να μας δίνεται εμάς το περιθώριο να κάνουμε μια ογκεκτομή που να απομακρύνει τη βλάβη από το μαστό με ασφάλεια και ακολούθως να τον ανακατασκευάζουμε και να διατηρεί η γυναίκα αυτή το μαστό της, η οποία διαφορετικά θα αναγκαζόταν να κάνει μαστεκτομή. Αν μπορούμε παρακαλώ να δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν εδώ είναι λοιπόν, ένας όγκος. Είναι μια πραγματική κατάσταση. Ακριβώς. Εδώ είναι ένας όγκος 2,5 εκατοστά στο άνω έξω τεταρτημόριο του μαστού αυτής της νέας γυναίκας. Οπότε ο στόχος ήταν να γίνει μια μεγάλη γενναία εκτομή, ώστε να μην αφήσουμε καθόλου νόσο πίσω. Τα 2,5 εκατοστά όγκος για να μπορείτε εσείς ως χειρουργοί να αφαιρέσετε ενδεχομένως κάποια άλλα κύτταρα που μπορεί να έχουν προσβληθεί ή να είναι πολύ κοντά στο να προσβληθούν. Τι σημαίνει αυτό σε αφαίρεση, δηλαδή τα 2,5 εκατοστά. Ακριβώς, δεν θα βγάλεις 2,5 εκατοστά, θα αφαιρέσεις ένα τμήμα μαστού που θα ξεπερνάει τα 4 εκατοστά. Δηλαδή θα αφήσεις ένα. Διπλασιασμό σχεδόν. Τώρα αυτά τα όρια έχουν. Πολύ ειδικό, ακριβώς, μην μπω σε αυτή εικόνα. Τη λεπτομέρεια, γιατί είναι μια διαρκή συζήτηση στη χειρουργική κοινότητα η έκταση των όριων. Πάντως, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του όγκου και τον ασθενή που έχεις, επιλέγεις να κάνεις πολλές φορές και μια μεγάλη εκτομή, όπως είπε η γενναία, πολύ μεγαλύτερη από τον όγκο, για να εξασφαλίσεις την πιθανότητα, μάλλον να μειώσεις πολύ την πιθανότητα να ξανεμφανιστεί νόσος εκεί. Κατανοητό. Ωραία. Οπότε εδώ είναι το αποτέλεσμα της ογκοπλαστικής που έγινε, επίπεδου 2 πλέον όπως λέγεται, στην οποία αφαιρέθηκε και δέρμα και αφαιρέθηκαν τέλος πάντων ένα μεγάλο τμήμα του μαστού, αλλά μπορούμε να δούμε ότι ο μαστός αυτής της γυναίκας μετά το χειρουργείο έχει περίπου την ίδια μορφή που είχε και πριν το χειρουργείο. Η εικόνα του είναι σχεδόν ίδια, αν όχι πανομοιότυπη. Δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε ακριβώς, γιατί ακριβώς υπάρχει χειρουργείο. Τομές θα υπάρξουν. Δεν γίνεται να κάνουμε χειρουργική χωρίς τομές. Προσπαθούμε όμως να είναι οι καλύτερες δυνατές. Και εδώ είναι ένα δεύτερο περιστατικό, αυτό που σας είπα πριν, που η λύση, η αρχική προσέγγιση για αυτή τη γυναίκα, που επίσης είναι νέα σε ηλικία, θα ήταν η μαστεκτομή. Με το μέγεθος του όγκου που είχε και τα χαρακτηριστικά αυτού του όγκου. Και εδώ μπορεί να αποφευθεί. Τρομερά επιθετικό. Ορίστε, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν μπορεί να αποφευθεί μια μαστεκτομή με αυτή την έκταση. Εδώ αποφεύθηκε σε αυτή τη γυναίκα η μαστεκτομή, γιατί έγινε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, που συρρήκνωσε σημαντικά τη βλάβη, δεν την εξαφάνισε, αλλά τη συρρήκνωσε και μας επέτρεψε να κάνουμε την ογκοπλαστική επίπεδου 2 που φαίνεται στην επόμενη εικόνα με κάποιες τεχνικές μετάθεσης της θηλής ώστε να έχουμε σωστά τη θηλή στο κέντρο του μαστού. Έχει κάποιες λεπτομέρειες όλη αυτή η διαδικασία, αλλά αυτή η γυναίκα σώθηκε από τη μαστεκτομή. Επειδή αναφέρεστε ακριβώς στην χρήση χημειοθεραπείας πριν την επέμβαση, είναι επιλογή του ασθενούς ή όχι, εάν θα προχωρήσει σε χημειοθεραπεία πριν κοιτάξτε από την εκτομή. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να πάει κάποιος ασθενής και να πει «Εγώ θέλω να μην χάσω το μαστό μου,
Άρα λοιπόν θέλω χημειοθεραπεία προηγουμένως, γιατί το άκουσα στην τηλεόραση για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι ανάλογα, όπως σας είπα, με τη σταδιοποίηση που θα γίνει. Μπορούμε να δώσουμε στη γυναίκα, ο ρόλος μας είναι να της δώσουμε τις θεραπευτικές επιλογές ακριβώς. Γι' αυτό είπα πριν, εμείς έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Παλιά ήταν μαστεκτομή, λεμφαδενικός και έφυγες και πας για χημειοθεραπείες. Δεν είναι έτσι πια. Τώρα είναι επιλογή ανάλογα με την νόσο, τα χαρακτηριστικά της και τις επιθυμίες της γυναίκας. Λαμβάνετε λοιπόν υπόψη φυσικά, και αυτό. Φυσικά, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που λένε ότι εγώ δεν θέλω να υποβληθώ σε αυτή τη διαδικασία και προτιμώ να κάνω μαστεκτομή. Μάλιστα. Εκεί ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, αν υπάρχει αυτός ρόλος. Δεν επιβάλλουμε, αλλά προσπαθούμε όμως, πρέπει να το εξηγήσουμε, πρέπει να εξηγήσουμε τις επιλογές. Δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε και οι ασθενείς να μην αντιλαμβάνεται γιατί γίνεται κάτι και απλά να μας ακολουθεί. Υπάρχουν όμως ασθενείς που πολλές φορές έχουν τη δική τους προσωπική άποψη. Δεν είστε λοιπόν αυταρχικοί ως γιατροί, όπως μπορεί να προϋπήρχε ένα καθεστώς τέτοιο, γιατί έπρεπε εγώ δεν να πιστεύω. Κάνετε δουλειά σας. Σήμερα τα πράγματα λοιπόν είναι αλλαγμένα. Ακριβώς. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η αυθεντία του παρελθόντος. Υπάρχει η λογική ότι έχουμε επιλογές, έχουμε πολλά όπλα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την νόσο με βάση όμως και το τι θέλει κάθε γυναίκα. Εννοείται ότι υπάρχουν κριτήρια και αρχές. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η γυναίκα, για παράδειγμα, κακοήθεια να πει: θα έρθω μετά από 5 μήνες να χειρουργηθώ όταν θα είμαι καλύτερα ψυχολογικά. Λογικό. Θέλω να πω αυτό. Δεν μπορεί να διαλέξει το είδος των φαρμάκων που θα πάρει. Ουσιαστικά από αυτά τα οποία μου λέτε, καταλαβαίνω ότι πλέον μια μαστεκτομή δεν είναι απαραίτητη. Η προσπάθειά μας είναι να καταστήσουμε τις μαστεκτομές το λιγότερο δυνατό απαραίτητες. Αν συμβεί όμως μια μαστεκτομή, τι κάνουμε? Ωστόσο, ακριβώς υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να κάνουμε μαστεκτομή. Αυτό συμβαίνει όταν η νόσος είναι πολύ προχωρημένη, όταν είναι πολύ εκτεταμένη μέσα στο μαστό και δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε υγιή όρη, όπως λέμε. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε καλά και να αφήσουμε μαστό πίσω. Εκεί κάνουμε μαστεκτομές. Εδώ όμως έχουμε πάλι καινούρια ωραίες τεχνικές. Γιατί? Αυτό που κάνουμε πλέον στις περισσότερες γυναίκες που στείλουν μαστεκτομή είναι η αποκατάσταση του μαστού. Η αποκατάσταση αυτή μπορεί να γίνει σε ένα στάδιο, την ώρα δηλαδή της μαστεκτομής, ναι. Μπορεί να γίνει και σε 2 στάδια. Πλέον προτείνουμε σχεδόν πάντα το πρώτο στάδιο, μάλλον δηλαδή να γίνει κατευθείαν, να ξεκινήσει η διαδικασία στη φάση της μαστεκτομής. Βλέπουμε και εδώ λιγάκι, είναι στο animation αυτό. Αυτή είναι η εικόνα μιας γυναίκας με μαστεκτομή. Και αν μπορούμε να κάνουμε επιτόπου την ώρα της μαστεκτομής και την αποκαταστασή της, ή μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρώσει όλες τις θεραπείες. Από τι εξαρτάται το αν θα γίνει το πρώτο στάδιο της αναδόμησης? Είναι τα χαρακτηριστικά του όγκου. Είναι τα χαρακτηριστικά του όγκου, είναι τα χαρακτηριστικά του μαστού, δηλαδή τις επιλογές που έχουμε, αν είναι εφικτές το πρώτο στάδιο κτλ. Η προσπάθειά μας είναι το πρώτο πάντως, η πρώτη. Γιατί να γίνει δηλαδή στο ίδιο στάδιο που... Να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης στη φάση της θεραπείας. Το πρώτο χειρουργείο που είναι η φάση της θεραπείας, της απομάκρυνσης του καρκίνου, να ξεκινήσει και η αποκατάσταση. Ή θα ολοκληρωθεί και στο ίδιο χειρουργείο, εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά μας το επιτρέπουν, ο μαστός της γυναίκας για παράδειγμα, το μέγεθος του μαστού, ή μπορεί να γίνει αυτό και να χρειαστεί και ένα δεύτερο στάδιο. Η αποκατάσταση δε γίνεται με 2 βασικές τεχνικές. Η προσπάθεια είναι διεθνώς να γίνεται με τη χρήση ενθεμάτων, όπως λέμε, ενθεμάτων σιλικόνης. Υπάρχουν και οι τεχνικές της χρήσης αυτόλογων κρυμνών, δηλαδή τμήματων του σώματος της ασθενούς, που τα παίρνουμε και τα μεταφέρουμε στην περιοχή του μαστού, γιατί ουσιαστικά η αποκατάσταση τι είναι? Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο μαστό εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε ιστούς από το σώμα της ίδιας της γυναίκας. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Ναι. Ορισμένες γυναίκες ακούνε και σε αυτό το οποίο λέγεται μεταφορά λίπους από άλλα σημεία στο μαστό. Εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί το λίπος στην προκειμένη περίπτωση ή είναι κάτι διαφορετικό? Για να μην μπαίνουμε σε διαφορετικά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε τώρα στη βασική φάση της αποκατάστασης είναι ότι μπορεί να μεταφερθεί δέρμα, μυς και λίπος από μια περιοχή του σώματος να μεταφερθεί στην περιοχή του μαστού και να κάνουμε ένα καινούριο μαστό που αποτελείται από αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το φυσικό κομμάτι από το ίδιο το σώμα. Από το ίδιο τα το σώμα. Τα ενθέματα. Τα ενθέματα είναι ειδικά διαμορφωμένα πλέον μετά από πολλά χρόνια χρήσης, μάλλον εξέλιξης, και είναι κατάλληλα διαμορφωμένα και τα χρησιμοποιούμε με μια συγκεκριμένη τεχνική. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και έναν μαστό, ο οποίος
χρησιμοποιούνται τα ενθέματα στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ δείχνει δύο περιπτώσεις, είτε μόνο ένθεμα, είτε ένθεμα μαζί με κρυμνό. Ουσιαστικά όταν χρησιμοποιούμε. Μπορεί να συνδυαστούν και οι δύο τεχνικές. Ακριβώς, μπορεί να συνδυαστούν και οι δύο τεχνικές. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να εκτιμήσουμε τη γυναίκα και το σώμα της από εκεί πέρα, όχι μόνο την κακοήθεια. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε για τα ενθέματα είναι το εξής. Όταν κάνουμε μια μαστεκτομή, αφαιρούμε βασικές δομές από την περιοχή. Το ένθεμα όμως είναι ένα ξένο σώμα και πρέπει να είναι προστατευμένο. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί δηλαδή κάτω από το δέρμα της γυναίκας που υπάρχει εκεί, που πολλές φορές δεν υπάρχει κιόλας στην περιοχή δέρμα αρκετό για να φιλοξενήσει ακριβώς. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά, ανάλογα και με το μέγεθος του μαστού που θέλουμε να επιτύχουμε. Η διαδικασία λοιπόν περιλαμβάνει την τοποθέτηση αρχικά ενός διατατήρα, όπως λέμε, ενός δηλαδή μιας ειδικής θήκης που τοποθετείται κάτω από τους μύες του θώρακα της γυναίκας και που σταδιακά με διαδοχικά γεμίσματα φτάνει στο επιθυμητό μέγεθος. Ανοίγει, να το πούμε, ξεχυλώνει. Αυτό είναι κάνει η επιδίωξη. Διάταση, ακριβώς. Κάνει μια διάταση. Ναι. Οπότε αναγκάζουμε το σώμα της γυναίκας ουσιαστικά να φτιάξει μια τσέπη. Μια θήκη για να μπει πλέον εκεί το μόνιμο ένθεμα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να είναι προστατευμένο το ένθεμα κάτω από ιστούς που μπορούν να το προστατεύσουν από φλεγμονές, από τραυματισμούς, από τους κινδύνους που μπορεί να. από τις βλάβες που μπορεί να δεχτεί. Σωστά. Ωραία. Εάν μας το επιτρέπει το μέγεθος του μαστού της γυναίκας και με τη χρήση καινούριων τεχνικών, εδώ είναι η φάση που γίνεται η διάταση, αυτό δείχνει, ο τρόπος που γίνεται η διάταση στο διατατήρα και που σιγά σιγά διαμορφώνεται αυτή η τσέπη που είπαμε. Με κάποια υγρά που προφανώς ναι. Πλέον υπάρχει ακόμα νεότερη τεχνική με τη χρήση και πλεγμάτων, όπως λέμε. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε μια θήκη που χρησιμοποιούμε κατά το ίμιση τον μη της γυναίκας και κατά το ίμιση ένα συνθετικό πλέγμα. Υπάρχουν και βιολογικά, ζώια ακριβώς. Αυτά είναι αποδεκτά από το βεβαίως, σώμα, δεν είναι όλα, κάποιο πρόβλημα. Αυτά είναι όλα ελεγμένα. Είναι ελεγμένα από οργανισμούς που ελέγχουν την πιστοποίησή τους, να μην αναφέρουμε τώρα διάφορους. Και μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν σε ένα χρόνο να φτιάξουμε κατευθείαν μαστό. Στις περιπτώσεις που η γυναίκα αρνείται να βάλει διατατήρα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και συγκεκριμένο μέγεθος μαστού. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μαστό. Ακριβώς με αυτή την τεχνική. Οπότε κρίνουμε, προσφέρουμε τις επιλογές στη γυναίκα και επιλέγει και συνεπιλέγουμε τι διαδικασία αποκατάστασης θα ακολουθήσουμε. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάντα ικανοποιητικό. Εδώ θέλω να επισημάνω. Δεν μιλάμε για πλαστική χειρουργική. Ακριβώς. Εδώ δεν μιλάμε για αισθητικές επεμβάσεις. Δηλαδή, ο στόχος όταν κάνουμε όλες αυτές τις επεμβάσεις είναι να μειώσουμε και το σωματικό και το ψυχικό τραύμα της γυναίκας. Και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το χαμένο όργανο. Δεν πάμε, δηλαδή, ο στόχος μας, βέβαια, μπορεί να μας βγει και ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Αλλά θα πρέπει στο μυαλό μας και στο μυαλό κάθε γυναίκας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να είναι ότι η προσπάθεια είναι να μην είναι ακροτηριασμένη. Και πολλές φορές το αποτέλεσμά μας είναι εξαιρετικό, θα έλεγα. Υπάρχουν και περιπτώσεις, βέβαια, που μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, οι ουλές, που είναι αναγκαστικό να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς ουλές. Έτσι, και είναι κάτι που πρέπει να το περιμένει αυτό και να μην την προβληματίζει. Και επιπλέον, ακριβώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά της αποκατάστασης, μπορεί να έχουμε μεγάλες ανισομέρειες, ακριβώς. Δηλαδή, η αποκατάσταση που θα κάνουμε να είναι ένας ωραίος φυσικός μαστός, ενώ ο ήδη υπάρχον υγιής να είναι ένας μεγάλος και πτωτικός μαστός. Τις περιπτώσεις αυτές θα κάνουμε και κάποια επέμβαση συμμετρίας στον υγιή μαστό. Γιατί ο στόχος είναι, μπορεί οι γυναίκες να το βλέπουν αισθητικά, αλλά ο στόχος είναι ταυτόχρονα να νιώθει και κατανεμημένη σωστά η γυναίκα. Γιατί οι γυναίκες που έχουν μεγάλη ανισομέρεια έχουν και κακή στάση σώματος και προβληματίζονται πάρα πολύ, ακριβώς, όπως και επίσης στην εμφάνισή τους δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Οπότε αναγκαστικά πρέπει, τους προτείνουμε στο δεύτερο συνήθως στάδιο και μια επέμβαση συμμετρίας στον υγιή μαστό. Εδώ χρησιμοποιούμε αμυγώς τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, τις έχουμε δανειστεί. Αυτό ουσιαστικά είναι και η εξειδίκευση της χειρουργικής μαστού. Ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες απλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πλαστική χειρουργική για να θεραπεύσουμε, μάλλον για να δώσουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα εμείς στην ασθενή μας. Αυτό περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, ανισομέρεια μαστών, μπορεί να σημαίνει αναγκαστική ανόρθωση
ή μείωση ή μεγέθυνση κάποιου μαστού. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει και μια μικρή αυξητική. Αν η γυναίκα επιθυμεί στην αποκατάστασή της από ένα μικρό μέγεθος μαστού, από τη στιγμή που βάζουμε διατατήρες, μπορούμε δηλαδή να παίξουμε εντός εισαγωγικών με το μέγεθος, ναι, ακριβώς. Μπορούμε να πάμε σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, βέβαια πάντα με τη δομή της γυναίκας. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολές και. Πώς να το πω, άνισα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν θα μπορούμε μια γυναίκα με ένα μαστό Β να την κάνουμε D. Μπορούμε όμως να την κάνουμε Σ. Και λογική. Μπορεί να είναι, δεν ξέρετε. Πολλές φορές τη ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να την κάνουμε Σ, ας πούμε, να την ανεβάσουμε. Οπότε αναγκαστικά και τον υγιή της μαστό να τον αυξήσουμε λιγάκι για να έρθει να είναι ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι έχει όμως νόημα να δούμε και πώς αυτές οι τεχνικές που αναφερθήκατε, είτε για την μείωση ή αύξηση ενός μαστού, εφαρμόζονται στην πρακτική τους. Ναι, εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό μιας γυναίκας, η οποία είχε ένα πολυαισθητιακό ένιση του καρκίνωμα και ήταν απαραίτητη η μαστεκτομή. Εδώ μιλάμε και για ανισομέρεια μεγάλη. Ακριβώς, η απλή μαστεκτομή με τη χρήση. Οπότε εδώ βλέπουμε το στάδιο μετά το πρώτο της χειρουργείο, μαστεκτομή και διατατήρα. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα μαστό, βλέπουμε στην άλλη πλευρά, ο οποίος είναι και μεγάλος και πολύ πτωτικός. Και εδώ έχουμε την εικόνα μετά το τελικό της χειρουργείο, όπου ο διατατήρας έχει αντικατασταθεί από ένα μόνιμο ένθεμα σιλικόνης και ο άλλος μαστός έχει μειωθεί. Πολύ μεγάλη η. Και έχουν γίνει ισότιμοι οι δύο μαστοί. Και η γυναίκα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί ακριβώς μπαίνει κανονικά στα ρούχα της, κινείται χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η περίπτωση μιας επέμβασης συμμετρίας. Ταυτόχρονα με την αποκατάσταση. Παρατηρούμε όμως εδώ ότι λείπει κάτι σημαντικό. Λείπει κάτι σημαντικό, γιατί ακριβώς αυτό που πρέπει επίσης να καταλάβουμε είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα το παίρνουμε μετά από πολλά στάδια. Ναι. Εδώ, σε τι βάθος χρόνου γίνεται αυτό? Αυτό εξαρτάται από το πόσο η γυναίκα το επιθυμεί. Υπάρχει, ας πούμε, η συγκεκριμένη δεν ήθελε αποκατάσταση σε καμία περίπτωση. Ήθελε να σταματήσει εκεί. Μάλιστα. Υπάρχουν γυναίκες όμως που θέλουν να δώσουν την πλήρη εικόνα του αποκατεστημένου μαστού και εκεί ακολουθούν οι επεμβάσεις, πώς λέμε, τα revisions. Αναθεωρητικές ακριβώς. Όπου και μπορούμε, εκεί τοποθετείται και η θηλή. Εκεί μπορούμε να κάνουμε θηλή από τοπικό κρυμνό, δερματικό. Είναι πάρα πολύ απλό ως επέμβαση και γίνεται και με τοπική αναισθησία. Δεν χρειάζεται δηλαδή γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να δούμε ακριβώς και την δημιουργία αυτή της θηλής από το μηδέν, από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ, αυτό είναι ένας δερματικός κρυμνός, αυτό που λέμε. Δηλαδή, παίρνουμε ένα τμήμα δέρματος και το φτιάχνουμε τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα έπαρμα θηλής. Ανασηκώνουμε λοιπόν το δέρμα σε εκείνο το σημείο. Δημιουργείται μια θηλή. Ακριβώς το έπαρμα και εδώ ακολουθεί το τατουάζ. Άρα λοιπόν το τατουάζ εδώ έχει μια πρακτική και χρήσιμη εφαρμογή. Βέβαια, είναι το ιατρικό τατουάζ και υπάρχουν άτομα που εξειδικεύονται στο να ασχολούνται με αυτό. Αν αφαιρέσουμε και τους δύο μαστούς. Μιλάτε λοιπόν για τις αμφωτερόπλευρες μαστεκτομές. Να επισημάνουμε μόνο ότι οι αμφωτερόπλευρες μαστεκτομές έχουν ένδειξη στα άτομα που έχουν ουσιαστικά γονιδιακές μεταλλάξεις. Έτσι, στα άτομα δηλαδή που δεν έχει νόημα να κρατήσουμε καθόλου αδένα, διότι τα άτομα αυτά έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να νοσήσουν. Ακριβώς, δηλαδή. Ή αν δεν έχουν νοσήσει ήδη. Υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που μπορούμε να το προτείνουμε και σε άτομα που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και που έχουν πολλούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Οπότε αναγκαστικά μπορεί να προτείνουμε μια αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή. Δεν το συνηθίζουμε, δεν θεωρείται ότι προσφέρει στην επιβίωσή τους, αλλά μπορεί να προταθεί. Στις αμφωτερόπλευρες λοιπόν μαστεκτομές, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν έχουμε, που έχουμε μόνο γονιδιακή νόση και δεν έχουμε κακοήθεια, έχουμε αναπτύξει και επιπλέον τεχνικές, στις οποίες διατηρείται όλος ο δερματικός φάκελος του μαστού. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να κάνουμε μαστεκτομές. Μάλλον δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον επεμβάσεις για θηλή. Διατηρούμε τη θηλή, τη φυσική θηλή, που εννοείται ότι δεν αντικαθίσταται από καμία άλλη τεχνική. Και με κρυφές πλαϊνές τομές βγάζουμε όλο τον αδένα και κάνουμε μια αποκατάσταση και φτιάχνουμε δύο με ενθέματα και κάνουμε μαστούς που μάλλον είναι και βελτιωμένοι σε σχέση με το αρχικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι σημαντικό για την ψυχολογία της ασθενής. Δεν το συζητάμε, γιατί ειδικά στα άτομα αυτά που έχουν μεταλλάξεις, είναι πολύ ισχυρό το σοκ να γνωρίζεις ότι τα γονιδιά σου έχουν πρόβλημα και ότι αυτά που έχεις κληρονομήσει και ενδεχομένως αυτά που θα δώσεις τα παιδιά σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς τουλάχιστον όσο μπορούμε. Ακριβώς, είναι ένα βάρος. Το έχω αντιμετωπίσει δηλαδή με γυναίκα που δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό της, γιατί ακριβώς και οι δύο τις κόρες είχαν μετάλλαξη όπως είχε η ίδια. Αλλά δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα. Ακριβώς αυτό. Εμείς τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο σε επίπεδο εμφάνισης. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει ένα ασθενή ο οποίος πάσχει από καρκίνο του μαστού. Το ερώτημα είναι, υπάρχει ένας μονόδρομος για θεραπεία ή φροντίζουμε αυτή να την κάνουμε εξατομικευμένη?
Αυτό είναι το σύγχρονο ζητούμενο. Να κουμπώνουμε σε κάθε άρρωστο τη δική του θεραπεία. Αυτό προσπαθούμε και αυτό που κάνουμε και σε επίπεδο χειρουργικής. Είδατε πόσες τεχνικές συζητήσαμε μέχρι τώρα. Οι χειρουργοί έχουν επιλογές. Οι ασθενείς έχουν χειρουργικές επιλογές. Και αντίστοιχα, σε επίπεδο ογκολογικών φαρμάκων, ναι, όπως και άλλων τεχνικών, δεν αναφέραμε την ακτινοθεραπεία, καταλαβαίνω ότι θα μακρηγορήσουμε πολύ από εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και επιπλέον κομμάτια της θεραπείας του καρκίνου που πρέπει να συνυπολογιστούν και τα προτείνουμε και τα προσπαθούμε να τα ταιριάξουμε στον ασθενή που έχει τη συγκεκριμένη νόσο και να κάνουμε εξατομικευμένη θεραπεία. Και όλο αυτό προκύπτει βεβαίως από μια έρευνα που γίνεται σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Βλέπουμε λοιπόν το γονιδιακό προφίλ. Αυτό ουσιαστικά φανταστείτε ότι πλέον είμαστε στη φάση που δεν μελετάμε μόνο τα γονίδια. Γενικά στα κύτταρα μελετάμε και τα γονίδια του ίδιου του όγκου. Και γίνεται πλέον, υπάρχουν πολλές καινούργιες τεχνικές, όπου λέμε ότι, όπου εξετάζουμε τι γονίδια εκφράζονται στον ίδιο τον καρκίνο και με βάση αυτά να προσαρμόσουμε καινούργιες θεραπείες. Επομένως, λοιπόν, και να, από μια ομάδα ατόμων, ναι, που ξέρουμε ότι έχουν κακοήθεια και που όταν βλέπουμε την κακοήθεια, δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία ανήκει, να μπορέσουμε να τους ξεχωρίσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και σε κάθε ασθενή να δίνουμε τη θεραπεία που του ταιριάζει. Και όχι όλες τις θεραπείες σε όλους τους ασθενείς. Όλοι για όλους. Εδώ είναι ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα. Ο καθένας στη δική του θεραπεία. Να έχουμε προσωποποιημένες και εξατομικευμένες θεραπείες για τον κάθε ασθενή. Κυρία Αλιάκου, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά διαφωτιστική εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο καρκίνος του μαστού, αν και τραυματική εμπειρία για μια γυναίκα, ωστόσο σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αλλά ακόμη καλύτερα θα πρέπει να προλαμβάνεται. Η ψυχολογία της ασθενούς που υποβάλλεται σε μαστεκτομή μπορεί να βελτιωθεί με μια επέμβαση αποκατάσταση του στήθους και μάλιστα με ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα.